Έτσι, και υγιεινό και οικονομικό. Πάμε να δούμε τα υλικά μία. Να σκουπίσω και το πιάτο μου εγώ. Λοιπόν, 150, έλα, πέσω, 150 γραμμάρια μπέικον καπνιστό σε κομμάτια. 2-3 κουταλιές ελαιόλαδο. Ένα μεγάλο κοτόπουλο ελευθέρας βοσκής πίνδος γύρω στα 2 κιλά κομμένο σε μερίδες. 1/4 φλιτζανιού κονιάκ ή αρμανιάκ γαλλικό. Ναι, εκεί βάζουν αρμανιάκ, εμείς βάζουμε κονιάκ. Αλάτι πιπέρι, 2 κλαδάκια φρέσκο θυμάρι, ένα δαφνόφυλλο. 20 μικρά ξερά κρεμμυδάκια, 2 φλιτζάνια κόκκινο κρασί, 3 κουταλιές αλεύρι, 2 φλιτζάνια ζωμό κότας, 1 σκελίδα σκόρδο και 300 γραμμάρια ασπρομανίταρα και 1 κουταλιά πέλτε. Έτσι, μπράβο. Είναι από τα πιο ωραία φαγητά που έχετε φάει. Δεν θα σας πω ψέματα ότι είναι το πιο ελαφρύ και διέτης. Είναι φανταστικό όμως. Τώρα τις γιορτές το ρίχνουμε λίγο έξω. Εγώ έχω ξεκινήσει λίγο πιο νωρίς και το ρίχνω έξω. Έχω ξεκινήσει με τα μελομακάρονα και τις κουραμπιέδες και του έχω δώσει και έχει καταλάβει. Είναι υπέροχο, ναι, είναι υπέροχο. Είναι από τα πιάτα που θα το βγάλετε σε ένα τραπέζι και κοίταξε, θα γλύψετε όλοι. Κοίταξε, εκτός από τον μπέικον, τα άλλα, τα κρεμμύδια και το κοτοπουλάκι δεν είναι παθηντικά. Επειδή βάζουμε και λίγο αλευράκι μέσα, αλλά είναι φανταστικό στη γεύση. Τώρα λέμε δεν υπάρχει. Να αμασίσεις, δεν υπάρχει αυτό. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Σάλτσα. Και η σάλτσα του μπλου μπλου μπλου, είδατε, χοντρή φουσκάλα. Να ανοίγει, τότε είναι δεμένη και έτοιμη η σάλτσα. Όταν σκάει χοντρή φουσκάλα. Πλουφ, πλουφ, σαν μπαλονάκι. Μπλου, λοιπόν, μπλου, μπλου. Πάμε εδώ. Τι θέλω πρώτα απ' όλα. Ελάχιστο λαδάκι στο τηγάνι μου. Ξεκινάμε. Θέλω να διαλέξετε κρεμμυδάκια μικρά, εντάξει, όσο πιο μικρά βρείτε. Λίγο λάδι στο τηγάνι. Τα κρεμμύδια το γλυκιάζουν. Και τα το γλυκίζει, είδε τι ωραίο. Και του κάνει τα αρώματα μέσα του θυμαριού και τη δάφνη και είναι το κάτι άλλο. Εδώ το μάμ. Λοιπόν, ζεσταίνω λίγο το λαδάκι μου και ρίχνουμε μέσα. Είναι μπέικον καπνιστό, το βλέπετε, είναι σε κομμάτι. Τώρα, άμα βρείτε και σε λωριδούλα, δεν με πειράζει, αλλά αυτό το κομμάτι, ωραία, επειδή θέλω να μείνουν τα κυβάκια, είναι μέσα στο φαγητό. Μαγειρεύεται μαζί και λιώνει μετά και διαλύεται και γίνεται λουκούμι, εντάξει. Από εκεί πέρι και όλη την οστιμία. Και έτσι το κάνει και ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος ο Καταλακινός, που μου έδωσε τη συνταγή του. Γεια σου, Κωνσταντινάκη μου αγαπημένο. Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ. Παίρνω ένα κοτόπουλο ελευθέρας βοσκής από την Πίνδο. Το ορεινό κοτόπουλο που το έχουμε αγαπήσει όλοι. Και δεν είναι τυχαίο ότι είναι νόστιμο, γιατί από τις τροφές που τρέφεται το κοτόπουλο παίρνει αυτή την νοστιμιά και έχει αυτό το υπέροχο χρώμα. Είτε θα το κόψετε σε μερίδες, είτε θα το βρείτε έτοιμο κομμένο εσείς, έτσι. Κάτσε να πάρω δύο εδώ, δύο γαντάκια. Και αν έχετε εδώ ένα ωραίο κόκκινο κρασί. Κάποια στιγμή έδειξα εδώ ένα φαγητό και σας είχα βάλει μέσα κρασί, δεν θυμάμαι. Το κρασί που βάζουμε στο φαγητό μας πρέπει να είναι από τα κρασιά που πίνουμε. Όχι ένα κρασί που το έχουμε ανοίξει τρεις μήνες πριν και έχει ξυνήσει ελαφρά. Γιατί αυτή την ξυνή γεύση θα σου βγάλει μέσα στο φαγητό, έτσι. Αν βάλεις ένα ωραίο κρασί με αρώματα. Δεν υπάρχει λόγο. Μπράβο. Όχι, το λέω αυτό γιατί κάποια κυρία μου έστειλε μια παρατήρηση στο site ότι με το κρασί της ξύνησε το φαγητό. Το κρασί αν είναι ξινό, ξινά αρώματα θα βγάλει. Αν είναι γλυκό και αρώματα δάσους και αρώματα βανίλιας και αρώματα γλυκά αρώματα, τέτοια αρώμα θα μας δώσει, έτσι. Εδώ λοιπόν, το κοτοπουλάκι μου, κάτσε να πάρω το εδώ μου. Πολύ ωραία σάλτσα έχει. Είναι η σάλτσα, δεν υπάρχει παιδιά, δεν υπάρχει. Και μανιτάρια. Λοιπόν, πάμε να κόψουμε το κοτοπουλάκι σε μερίδες, έτσι. Φέη μου, θέλω τώρα μια χάρη από σένα. Θέλω με ένα κουτάλι, αν μπορείς να μου βγάλεις μέσα από την κατσαρόλα το μπέικον. Θα το βγάλουμε τώρα. Ελάτε να μπείτε μέσα στην κατσαρόλα να δείτε. Αυτό που άφησε κάτω θέλω. Τα καψίδια. Όσα μπορείς βγάλε τα τέλος πάντων. Όσα μπορείς. Θα σα κουμπάω εδώ. Έτσι. Καλέ, κυρία, γιατί πιτσιλάς. Ναι, ναι. Τα κοτόπουλα πίνδος, παιδιά, μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον που τηρεί τις ιδανικές συνθήκες εκτροφής στον ορεινό όγκο των Ιωαννίνων. Γι' αυτό είναι και τόσο νόστιμα. Ελάχιστο λάδι, έβαλα δύο κουταλιές λάδι, δεν έβαλα παραπάνω. Τώρα λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θα θυμάστε όταν κάνετε ένα τέτοιο φαγητό, θέλω να μου στεγνώνετε πολύ καλά το κοτόπουλο, εντάξει. Κοιτάξτε, το χαρτί θα βγει τελείως βρεγμένο. Το βλέπετε, θέλει να στεγνώσει πολύ καλά. Είναι τρυφερό το κρέας του και υπέροχο. Ωραία. Από τη μεριά της πέτσας πάντα το βάζουμε. Και το ροδίζουμε πάρα πολύ καλά. Μεριά της πέτσας. Δεν αρχίζουμε να τραβάμε το κοτόπουλό μας. Όταν αυτό είναι έτοιμο, τότε θα ξεκολλήσει μοναχό του. Έτσι, θα βγάλω. Ναι, ναι, θα βγάλω ακόμη ένα κομμάτι. Μήπως θέλει και άλλο λαδάκι. Όχι, όχι, δεν θα βάλουμε άλλο λάδι, γιατί και το κοτόπουλο θα βγάλει το δικό του το λάδι τώρα. Βέβαια. Πολύ νόστιμο. Σπύρο μου, θα ξετρελαθεί. Σπύρο.
Μπράβο, Σπυρέτο, έλα να δοκιμάσεις. Να σας πω ότι αύριο Παρασκευή, εκτός ότι θα δώσουμε και τα 10.000 ευρώ σε μετρητά, θα φτιάξουμε τα μοναδικά φανταστικά μελομακάρονα της Αργυρός. Ετοιμαστείτε, κορίτσια, αλεύρι, πορτοκάλια, κονιάκ, ζάχαρη εννοείται, κανελογαρίφαλα και φύγαμε αύριο για τα ωραιότερα... Συγγνώμη που μπενεύουμε, αλλά... Ναι, εντάξει τώρα. Τρώω 10 την ημέρα. Προσπαθώ να κρατιέμαι κιόλα. Νομίζω ότι όλες είναι πολύ ωραία. Φτιάξει δεν υπάρχουν, είναι φανταστικά. Κοίταξε, Αργυρό, κακά τα ψέματα. Γιατί σε εμπιστεύεται ο κόσμος, γιατί οι συνταγές σου βγαίνουν. Τη δουλεύω τόσο πολύ θέη που δεν γίνεται να μην βγούνε. Γι' αυτό και πολλές φορές σας λέω, εάν κάνετε αυτό, δηλαδή αν κάνετε κάτι λάθος, θα σας βγει έτσι. Επειδή την έχω δουλέψει πάρα πολύ τη συνταγή και ξέρω τι συμπεριφορά θα έχει. Ξέρουμε ότι κάνεις και τα ωραία μελομακάρονα. Μα είναι τέλεια. Λοιπόν, φτιάχνουμε μελομακάρονα. Είναι τέλεια. Θα το πενευτούμε λοιπόν ότι είναι τέλεια τα μελομακάρονά μας. Λοιπόν, έτσι ωραία. Να πάρει χρώμα να ραβίσει. Πήρε χρώμα παιδιά, το κοτοπουλάκι βγαίνει. Μόλις πάρει λοιπόν χρώμα το κοτοπουλάκι μου. Θα την βάλω αυτό εδώ. Έτσι. Τι θα βάλει στα κρεμμύδια. Τώρα θέλει μου. Εδώ είναι ο πελτές μου. Όχι. Είναι, το κάνουμε. Ο Κωνσταντίνος δηλαδή μου το δείχνει όπως ο Κωνσταντίνος να σας πω ότι έχει περάσει και από την καλύτερη σχολή μαγειρικής της Γαλλίας. Φεραντί. Θεωρείται από τις καλύτερες σχολές στον κόσμο και στη Γαλλία είναι η top σχολή. Λοιπόν, ακριβώς όπως το έμαθε στη σχολή μου το δείχνει ο Κωνσταντίνος και όπως το φτιάχνει στο σπίτι του στην Νότια Γαλλία. Λοιπόν, βάζω τον πελτέ μου μέσα. Δεν θέλω και πολύ. Μία κουταλιά της σούπας. Το έχουμε πει. Τον τρίβουμε να μυρίσουν τα αρώματα και να μοσχομυρίσει το σύμπαν. Να γίνει χαλασμός. Μόλις ψηθεί καλά ο πελτές, θα ρίξουμε μέσα αρμανιάκ βάζουν οι Γάλλοι, κονιάκ θα βάλουμε εμείς, γιατί το ελληνικό κονιάκ είναι τέλειο. Θα βάλουμε λοιπόν 1/4 του φλιντζανιού κονιάκ και θα αφήσω να εξαφνιστεί το υγρό τελείως. Παναγία μου. Θα συμπυκνώσουμε τα αρώματα, είπαμε θέη μου. Όταν εξατμίζεται κάτι, κρατάμε μόνο την οστιμιά. Τι μυρωδιές είναι αυτές. Έτσι, μπράβο. Είναι σχεδόν έτοιμο, εντάξει. Ήρθε η ώρα που θα πέσουν μέσα και τα κρεμμυδάκια μας. Όχι, κόψιμο τα κρεμμύδια. Όχι, ολόκληρα. Κοίτα τι ωραία που γίνανε εδώ. Τα βλέπεις, μένουν ολόκληρα και δεν τηγανίζονται, αλλά γίνονται νόστιμα και κρατάνε και το σχήμα τους ολόκληρο. Θα ρίξουμε... δεν έφαγα. Θα κάνουμε ένα ωραίο ανακάτεμα, κάτσε να πάρω και λίγο αλευράκι. Θα το δέσουμε με λίγο αλεύρι για να κάνει έτσι παχιά ωραία τη σάλτσα. Το πασπαλίζουμε με λίγο αλευράκι από πάνω. Είναι πεντανόστιμο, παιδιά, δεν υπάρχει τώρα. Είναι πεντανόστιμο, σας λέω. Λοιπόν, εδώ. Θα το σβήσουμε με το κρασί μας. Τώρα θα το αφήνουμε. Άρα βάζεις πάντα. Και κονιά, όταν βάζουμε αλεύρι, το λέω, δεν το λέω, θα το θυμάστε. Δεν το αφήνουμε ομό, το ψήνουμε. Άρα κάτι βαράκι, κάτι ψήνει. Το γυρίζουμε. Κάτι να το κάνω εγώ. Το γυρίζουμε. Το να ψηθεί το αλεύρι μου, να φύγει τελείως η γεύση του αλευρίου, εντάξει. Επειδή θα βάλω και τα κρεμμύδια και θα μολύσουν πολλά υγρά μέσα, παιδιά. Και το κοτόπουλο θα βγάλει τα δικά του τα υγρά. Πρέπει να βάλουμε λίγο αλεύρι να το δέσουμε, εντάξει. Λοιπόν, θα ρίξουμε μέσα 2 φλιτζάνια. Κρασί κόκκινο, ωραίο κρασί να βάλετε. Εντάξει, ένα ωραίο κρασί. Ωραία. 2 φλιτζάνια κρασί κόκκινο και 2 φλιτζάνια ζωμό κότας. Ή αν δεν έχετε ζωμό κότας, βάλτε μου νεράκι. Δεν πειράζει. Με ζωμό κότας όμως το φτιάχνουμε για να είναι έτσι παχιά, πλούσια, ωραία η σάλτσα. Ρίχνουμε λοιπόν. Εδώ. Και 2 φλιτζάνια ζωμό κότας. Τι κοκοβάν! Φτιάχνουμε, για πείτε. Πάμε να δούμε και μία το δώρο μας. Αγάπες, πάμε να δούμε το δωράκι. Είναι τέλειο. Ένα set fromage από τη Salt and Pepper. Φανταστικό το δώρο σήμερα και πολύ έτσι εντυπωσιακό. Πάρτε τηλέφωνο, σε λίγα λεπτά θα σας πω ποιος το έχει κερδίσει. Έτσι, ένα σετ τυριού είναι. Βάζεις φανταστικό όμως, έτσι δεν υπάρχει. Νεράκι, ζεστό ή κρύο. Ζεστό, ζεστό. Όταν μαγειρεύουμε κάτι, φροντίζουμε ότι προσθέτουμε να είναι ζεστό μέσα στο φαγητό μας για να μην κόβει ο βρασμός. Το έχουμε δυνατά τη φωτιά μας. Ήρθε η ώρα, Λίτσα μου, που θα βάλω μέσα. Εδώ, λίγο. Άντε να δοκιμάσει, Ρεσπιρέτο. Θα βάλουμε λίγο θυμαράκι. Θα βάλουμε ένα δαφνόφυλλο. Λίγα τα μπαχάρια που έχει. Έλα, αλλά το πιπερώνουμε πάντα στο τέλος. Θα το θυμάστε, παιδιά, εντάξει. Ποτέ δεν αλλά το πιπερώνουμε στην αρχή, γιατί αυτή η σάλτσα θα βράσει περίπου κανένα 45 λεπτό. Και στο τέλος θα την ανεβάσω και δυνατά τη φωτιά να πυκνώσει. Οπότε θα μου αλμυρίνει το φαγητό. Γι' αυτό το αφήνω στο τέλος. Βαθμολόγηση. Πέστο, τώρα πέστο. 10 λεπτών. Στον Κωνσταντίνο, μπράβο που μας έδωσε την ωραία συνταγή. Λοιπόν. Τι σου κάνει ένα κοκοβέν. Λοιπόν, τι του λες, τι του λες του ανθρώπου. Στο τελείωμα του φαγητού. Είχε και στο χωριό του κοκοβά, γιατί. Δεν είχε κοτοπουλάκι στο χωριό. Κάτι παρόμοιο το έχει κάνει η μαμά του. Είμαι σίγουρη κάτι παρόμοια. Μια παρόμοια γεύση δεν το έχει μαγειρέψει η μαμά. Αυτό είναι κάτι ανάμεσα σε κρασάτο, σε στιφάδο και σε κοκκινιστό. 3-1. Τέλειο. Λοιπόν, Πόσο ζωμό βάζεις? Έβαλα 2 φλιτζάνια από το ένα και 2 φλιτζάνια από το άλλο. Τώρα, αν είναι πάρα πολύ μεγάλο το πουλί και θέλουμε παραπάνω, συμπληρώνουμε λίγο νεράκι, εντάξει.
Προς το τέλος του βρασμού, κανένα δεκάλεπτο, όταν αρχίσει και σκάσει το κοτοπουλάκι, αρχίσει να λιώνει και τα κρεμμύδια μου είναι μελωμένα και μαλακά και η σάλτσα δένει. Προς το τέλος λοιπόν, βάζω και τα μανιτάρια μέσα. Και όπως είδες, λάδι δεν βάλαμε πολύ. Δεν αυτό βάλαμε. Που το κάνει παχυντικό, ίσως είναι λίγο το αλεύρι. Σιγά αυτό μόνο. Αργυρό, αλλά δεν έβαλε ούτε βούτυρο ούτε λάδι. Δεν έβαλα τίποτα, δύο κουταλιές λαδάκι. Αυτό ήταν όλο. Σύση, τι έπαθες. Α, και το. Συγγνώμη. Και αυτό μου θυμάσαι από τη μυρωδιά. Ξανά μέσα. Και αυτό εδώ ήταν. Τον υπαρό του. Αλλά παιδιά, η νοστιμιά τώρα δεν υπάρχει. Είτε στη μέση τα μανιτάρια μου, είτε στα τέσσερα, στο τελευταίο δεκάλεπτο. Μπορώ να ρωτήσω κάτι. Σε χαμηλή φωτιά όλο όλα, όλα τα κάνω πάντα τα φαγητά μου σε χαμηλή φωτιά. Και τα σάλτσα. Κοίτα σάλτσα τώρα αυτό. Δεν υπάρχει. Εδώ, εδώ. Πε εδώ πέρα μέσα. Εδώ. Έτσι. Δεν υπάρχει σάλτσα, είναι το κάτι άλλο τώρα. Κάτω, κάτω, δίπλα, 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 έλα. Κάτω, εδώ. Πέφτει η σάλτσα εδώ στην άκρη. Παχιά, τέλεια σαλτσούλα. Το βλέπεις. Υπέροχη, υπέροχη σάλτσα. Πολύ Παναγία ωραίο. Μου, φτιάχτε το υπέροχο. Άρα το θες στην αρχή δυνατά ναι, για να πάντα πάρει δυνατά, χρώμα. Πάντα δυνατά να μαρκάρουμε τα κρέατα και τα κοτόπουλα. Και μετά το χαμηλώνω, θα το αφήσω τώρα στο 4 ή στο 5 σκεπασμένο, να σιγοβράσει μέχρι να μαλακώσει το κοτόπουλο. Κάνε 45 λεπτό, 50 λεπτά. Εντάξει? Αφού βάλεις και τα μανιτάρια, θα μένουν και τα μανιτάρια 50 λεπτά. Όχι. Και προς το τελευταίο δεκάλεπτο του βρασμού μας, τότε άλλα το πιπερώνω και βάζω και τα μανιτάρια μου μέσα. Στο τελευταίο δεκάλεπτο, αλάτι, πιπέρι και τα μανιτάρια μου. Πάρα πολύ ωραίο. Ναι, και εμένα μου αρέσει πολύ. Και είναι χριστουγεννιάτικο. Υπέροχο, ναι. Λοιπόν, πάω στη Λίτσα. Άντε, φιλάκια. Σου έχω πει ότι σ' αγαπώ.